Επανήλθαμε κυρίε και κύριοι με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή τώρα. Με τι τιμέ του ρεύματο, θα πω την καλησπέρα μα εδώ στον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, τον Ενεργειακό Σύμβουλο. Καλησπέρα κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι, για πείτε μα λοιπόν με τι τιμέ του ρεύματο, τι γίνεται, γιατί ακούμε τι επίσημε ανακοινώσει, ότι δεν αυξάνονται, λέει, στα ίδια επίπεδα. Τι ακριβώς τώρα γίνεται, Είμαστε στον Απρίλιο, μπαίνουμε στο Μάιο τώρα. Τι, τι γίνεται, Πού πάνε οι τιμέ, Καταρχή... Καταρχήν, τον Απρίλιο η χονδρική αγορά του ρεύματο, η τιμή καθάριση του Μαρτίου, από εκεί βγαίνει και η Λιανική, yeah. είχε μία πτώση τη τάξεω του 8%, αλλά όλοι είδαμε ε, στα τιμολόγια μία αύξηση τη Λιανική πάνω από 3%. Για ποιο λόγο ενώ πέφτει η χονδρική, αυξάνεται η λιανική, θα ρωτήσει κάποιο ε, πολίτη, κάποιο καταναλωτή, γιατί αποφάσισαν οι πάροχοι με τι ευλογίε τη ε, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια και του ΔΔΕ να υπάρξει μία προσάυξη, λέει, για να ε. καλυφθεί η τρύπα από τι τεχνικέ απώλειε του δικτύου, τι κανονικέ και τι μη. Η μη είναι οι, ρε, οι ρευματοκλοπέ. Θα το καταλάβαμε αυτό, γιατί δεν πληρώνει ο καταναλωτή τι ρευματοκλοπέ, Φυσικά. Καταρχήν Φυσικά. δεν το κάνει πρώτη φορά. Προσέξτε λίγο. Έχουμε πληρώσει το 2021 και το 2022 εκατομ... 600 εκατομμύρια ευρώ οι καταναλωτές, το 2021 και το 2022. Και τώρα, επειδή έχει υπάρξει έξαρση στη ρευματοκλοπή, ερχόμαστε να καλύψουμε και την τρύπα του 2023. Που σημαίνει ότι ενώ θα πέφτει η χονδρική αγορά του ρεύματο, ε? παραδείγματο χάρη, ε, δεν, θα, ε, δεν θα επωφελείται ο καταναλωτή. Αντιθέτω. Θα υπάρχει αυτό ο συντελεστή προσάφηση που φτάνει στι, 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 στο ποσοστό Δηλαδή, δηλαδή μα λέτε ότι ο συνεπή καταναλωτή πληρώνει τη χασούρα που έχουν από αυτό η ναι. πάροχοι. Κύριε, ε, κύριε Καψαμπέλη. Και όλα αυτά το κατάλαβα καλά. Πολύ καλά. Δηλαδή, αντί να επιβαρυνθούν βρίσκοντα τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα οι πάροχοι. Του πληρώνουμε εμεί τη χάσου. Δηλαδή, εγώ έχω ένα μαγαζί, μπαίνει κάποιο, μου κλέβει εμπόρευμα και μόλι πα εσύ να ψωνίσει, σου Λέ... πληρώνω και την κλοπή του εμπόρευμα. Δηλαδή, Ωραία. αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κράτο δικαίου δηλαδή. Ωραία. έτσι. Καταρχήν, να, να τα πούμε με, τα, με νούμερα. Το ποσοστό τη ρευματοκλοπή στην Ελλάδα το 2003 ήταν 0,3%. Ασήμαντο. Το 2011 το ποσοστό πήγε στο 1,1%. Προ... Ε, <coughs> προσέξτε. Και το 2023 έκλεισε σχεδόν στο 5%. Δηλαδή 25 φορές πάνω το ποσοστό της ρευματοκλοπής. Και τι έχει γίνει τόσα χρόνια, κύριε Καρσαμπέλη, απολύτως τίποτα. Και γνωρίζουν ποιοι κάνουν τη ρευματοκλοπή. Είναι συγκεκριμένοι, συγκεκριμένοι οι τύποι οι οποίοι κλέβουν ρεύμα. Και μην φαντάζεστε ότι είναι κανένας βιοπαλαιστή που κάνει ρευματοκλοπή. Ε? Είναι ε, επιχειρηματίες. Ε? Είτε έχουν μαγαζιά... Στο Κολονάκι, αλλά ακόμα και στα βόρεια προάστια για να μην λέμε ονόματα, έχουν υπάρξει. στο Κολονάκι, εκεί που πήγαινε ο κ. Μπισωτάκη και ε, τα φέλετε. Λοιπόν, Όχι, ε, δυο λεπτά, γιατί έχουν ανακοινωθεί κάποια. Έχουν κάποια. ανακοινωθεί και τα ξέρουμε. Λοιπόν, επίση οι ευάλωτε ομάδε που κλέβουν ρεύμα από του πυλώνε τη ΔΕΗ, κατεβάσουν με άγκιστρα καλώδια και ρευματοδοτούν ολόκληρου καταβλισμού, όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία τελικά πρέπει να πληρωθούν Μάλιστα. από αυτούς που κάνουν την ε, ε, παράβαση, τελικά τα πληρώνουμε οι υπόλοιποι καταναλωτές. Τα κορόιδα. Αυτό έχουμε, τα και κορόιδα. έχουμε και ακριβό ρεύμα. Τα κορόιδα. Ε, μα... Αυτός, αυτό είναι μια παράμετρος λοιπόν. Πληρώνουμε τις ρευματοκλοπέ. Από εκεί και πέρα θα ισορροπήσουν οι τιμές ή όχι. Ε, κυρία Καψαμπέλη, ακούστε να σας πω κάτι. Η ρευμα... η... Όσο θα υπάρχει η ρευματοκλοπή την οποία δεν την αντιμετωπίζει... Δεν. Στοχευμένα το Υπουργείο Ενέργεια. Τι νομίζετε, με, το, με την αυστηροποίηση των ποινών θα εξαλειφθεί ε, το φαινόμενο τη ρευματοκλοπή στην Ευρώπη. Το ποσοστό τη ρευματοκλοπή, κυρία Καψαμπέλη, είναι στο 1%. Η Ελλάδα είναι στο 5%. Είμαστε πέντε φορέ πάνω. Προσέξτε. Για ποιο λόγο, Γιατί έχουν εξυγχρονίσει τα δίκτυα, έχουν πετάξει τους αναλογικούς μετρητές και έχουν βάλει έξυπνους μετρητές, για παράδειγμα, έχουν υπογειοποιήσει τα εναέρια καλώδια και πρέπει να γίνουν τεχνικά έργα. Με το να λέμε ότι όποιο συλληφθεί θα χάσει την άδειά του, α πούμε, ο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, νομίζω ότι <κοίλυ> με αυτό το πράγμα αντιμετωπίζουν την ρευματοκλοπή. Όχι. Για να σα πω και κάτι <σχοίλυ> άλλο. Οι για να μην κόβουν και τιμολόγιο <σχοίλυ> οι ηλεκτρολόγιο όταν κάνουν την ρευματοκλοπή. <σχοίλυ> 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 λοιπόν, λέει ότι θα, θα αφαιρείται η άδεια. Ποια άδεια. <σχοίλυ> λοιπόν, τώρα, α πούμε, αυτά είναι αστιότητε και γραφικότητε. Κύριε Καψαμπέλη και κύριε Παπαγκυριακόπουλο, το ξέρετε ότι υπήρχαν και δημόσιοι οργανισμοί που κάνανε ρευματοκλοπή. Όχι μόνο Ιδιωτικές, ιδιωτικοί καταναλωτές. Μέχρι και, δημο... μέχρι και νοσοκομεία. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να σας πω κυρία Καψαμπέλη ότι αυτή η μάστιγα που δεν έχει μόνο ε, πάρει οικονομικές διαστάσεις, έχει κοινωνικές διαστάσεις. Διότι εδώ πέρα ο πολίτης λέει ότι εγώ δεν προστατεύομαι από ένα κράτος δικαίου και δικαιολογημένα το λέει ας πούμε yeah. διότι ενώ πέφτει η χονδρική αγορά του ρεύματος από τον Ιανουάριο μέχρι, προσέξτε, τον Απρίλιο έχει κάνει μια κατακόρυφη πτώση πάνω από 40% ωστόσο όμως δεν επωφελείται από αυτή την πτώση ο, καταναλωτής. ο καταναλωτή, διότι προσαυξάνουν, προσαυξάνουν, προσαυξάνουν και τελικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει το η Πάει. Μα εδώ έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα ότι μέχρι και ο Δήμο Αθηναίων κάποιε υπηρεσίε του α, έχουν ζητήματα με ρευματοκλοπή και τα σχετικά για προσεπίρωση είναι αυτού που λέτε, κύριε ε, Χρυσοδουλίδη, τι ερωτήσει σα, κύριε. Τώρα, εγώ θα επιβεβαιώσω, ειδικά το τελευταίο που είπε ο κύριο Χρυσταντούλη, γιατί κάνοντα μια απλή αναζήτηση αυτή τη στιγμή, για να δείτε ποιοι κάνουν ρευματοκλοπή, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα αναξιοπαθούντε και τίποτα άνθρωποι που πραγματικά είναι. Κανένα βιοπαλαιστή δεν το κάνει. Ακριβώ. Ακριβώ. Αντίθετα. Άρα είναι μιλάμε εποτοπική... για κυκλώματα εδώ κατά Όχι, όχι. Είναι οργανωμένο έγκλημα. Κύριε Καψαμπέλι, υπάρχουν <ΣΣ2> <ΣΣ2> ομάδε από εργολάβου και όλα στις ΔΕΔΙΕ που πηγαίνουν και κάναν τι καταμέσει που έχουν ειδικέ γνώσει. θα πω τώρα δημόσια κάτι το οποίο μου έγινε καταγγελία επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι με τα θέματα τη ενέργεια. Μου ήρθε ε, καταγγελία. Προσέξτε, άνθρωπο ο οποίο νίκιασε ένα κατάστημα στο κέντρο τη Αθήνα για να το κάνει κομμωτήριο. Ναι. Την ώρα που γινόταν η ανακαίνιση του καταστήματο, ήρθε τύπο και του λέει: Θα σου δώσω, θα σου κάνω τη ρευματοκλοπή, θα μου δώσει τόσο και θα κερδίζει το χρόνο αυτά. Λοιπόν. Όπα, δεν το καταλάβαμε. Για πείτε το Ήρθε, πάλι. Α, ήρθε άνθρωπο, σα λέω, στο κατάστημα και του λέει: ναι. Ε, ε, την ώρα που έκανε την ανακαίνιση, ναι, να ναι. το κάνει κομμωτήριο. Τι άνθρωπο ήταν αυτό. Κάποιο. Ε, ίδιο. Κάποιο ναι. που ναι. είναι μέσα στην, α, σε αυτέ τι ομάδε που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Τι κάνω, τι επάγγελμα κάνετε, Ρευματοκλοπή. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Λοιπόν. Ε, και του λέει. Δώσε μου τόσα και θα κερδίζει το χρόνο τόσα. Προστασία λέγεται αυτό. Ε, Μ, λοιπόν, ξέρω θέλω ε, να πω ε, ότι μαφία. εδώ μιλάμε ότι έχει πάρει διαστάσει οργανωμένου εγκλήματο. Ε, δεν ε. είναι έτσι απλά όπω φαντάζονται ότι εντάξει, ε, εντάξει ο Κακομήρη δεν είχε να πληρώσει, οπότε πήγε και παρέκαμψε το μετρητή ε, για να έχει ρεύμα. Μιλάμε τώρα ε. business. Χωρί άνωθεν κάλυψη γίνονται αυτά. Αυτό λέω. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Χωρί να υπάρχει α, πρόσβαση στα ανώτερα. Κέντρα εξουσία και κάλυψη από αυτά. Γίνονται αυτά, κύριε Σπίνο, δεν ξέρω. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Καψαμπέλη. Όταν θα πάω εγώ σε ένα ψηλικατζήτητο να κλέψω ένα παγωτό, το πάρω και τρέξω. Βάλιστα. Όταν πάτε μετά, εσεί να πάρετε ένα πακέτο τσιγάρα, θα πληρώσετε κάτι ναι, παραπάνω ναι. γιατί πήρα εγώ το πακέτο ναι. το παγωτό. Καταλάβατε τι έχει γίνει. Προσέξτε, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, ναι. όχι μια άλλη, όχι στο Χόλιγουτ, ούτε στην Κολομβία, <laughs> ούτε στο Μεδεγίν. Για να υπερασπίσει τον πλούτο πέντε οικογενειών της ενέργειας, μαζεύει. 500 εκατομμύρια μάζεψε πέρσι. Να. Φέτος, μαθαίνω από το πρωί ότι έρχονται λογαριασμοί στα σπίτια ανθρώπων και πηδάνε από τον μπαλκόνι. Για να μην χάσουν τα λεφτά λοιπόν οι πέντε οικογένειες, έβαλε ένα τέλος ρευματοκλοπής. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, αν εγώ κλέβω, θα το πληρώσετε εσεί. Αν κλέβει ο Αντρέα, θα το πληρώσει η Ελλάδα. Αυτό το τέλο είναι 13,35% και λέγεται συντελεστή κανονικοποίηση. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, λέμε για, για την κλοπή, σου βάζω ένα συντελεστή προσάυξη 13,35%. Για πείτε το αυτό, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μα πάλι, κύριε Χρυστοδουλίδη. Για να ξέρει εθε... ο καταναλωτή ναι, ότι όταν εθε... βλέπει. Δύο λεφτά. Όταν βλέπει, τέλο, πώ το είπατε. Ε... Συντελεστή κανονικοποίηση, αυτό φαίνεται στι λοιπέ ναι. χρεώσει. Αν δείτε κάτω δεξιά που πληρώνουμε πέρα από την κατανάλωση του ρεύματο. Συντελεστή κανονικοποίηση ναι. είναι ο εφημισμό ναι. τη κοροϊδία ναι. για τη ρευματοκλοπή. Λοιπόν. Πληρώνουμε τα κερατιάτικα για του άλλου. Αυτό μα λέτε. Ακριβώ. Αυτό ισχύει. Δεν δε το ξέρει ο κύριο Κυλακάκη, δεν το ξέρει ο επικεφαλή του ΔΔΕ, δεν το ξέρει η Ρυθμική Μάλιστα. αρχή ενέργεια. Οι πάντε το γνωρίζουν, εγώ σα τα λέω. Χειρότερο και... πάντως, ουδίας... Επειδή και... δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θέλω να, να... να... ολοκληρώσει ο Ανδρέα για να προχωρήσει. Δηλαδή, όχι να ολοκληρώσω, δύο λέξει είπα. Δεν πρόλαβα να μιλήσει. Ναι, ναι δεν πρόλαβα να μιλήσει. Εγώ με Όχι, δεν φταίει εσύ προ Θεού. Ε... Καραμπινάτε περιπτώσει ρευματοκλοπή είναι από τοπικέ τη Νέα Δημοκρατία. Η περιβόητη σύζυγο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία που είχε διαλύσει τη ΔΕΗ 150.000 μόνη τη, μόνο ένα άτομο. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα που μέχρι πρώτη μας χρωστούσε εκατοντάδες ευρώ στη ΔΕΗ και αυτή η κανονικοποίηση που είπατε κύριε Χρυστοντουλίδη, μου αρέσει πάρα πολύ. 41% επιστροφή στην κανονικότητα, δεν μας λέγανε. <laughs> Πάρτε και την κανονικοποίηση. Ναι. Λοιπόν, κύριε Χρυσοδουλήδη, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Δώσατε πολύ ενδιαφέρουσε και χρήσιμε πληροφορίες για να ανοίξει ο, ο κόσμος τα μάτια του. συντελεστής κανονικοποίηση. Να, να ρωτήσω, που επιτέλεσε ο κ. Γκάκη. κανονικοποίηση, λέγεται, για να δείξουμε σε μια κανονική χώρα. Ελάτε. ελάτε. Ε, ε, κύριε Χρυσοδουλήδη, ποιο είναι υπεύθυνο για το δίκτυο, Ο, ο πάροχο δίνει την ενέργεια όπω την, την παράγει και μετά τον έλεγχο, πληρώνεται ο για τον έλεγχο το είναι ο ΔΔΕ. Ο υπεύθυνο για, για το τον δίκριο. έλεγχο είναι ο ΔΔΕ. Τέλος. Άρα η κλοπή, η κλοπή βαρύνει τον ΔΔΕ. Ακριβώς. Κάνω λάθος. Καθόλου. Άρα το δημόσιο μας περνάει το φέση. Ε, η δεν, ναι. δεν ανοίξει παρόχους. παρόχου. Όχι, βέβαια. Απλά τι γίνεται. Άρα η κυβέρνηση μα περνάει το FES. Τα, τα, τα πληρώνουμε μέσω των, κυβέρνησης των, κυβέρνησης και όχι των απλά παρόχων. Απλά εμεί πληρώνουμε στο δημόσιο μέσω των παρόχων. Μέσω, το, Α, μέσω των λογαριασμών αυτό. των παρόχων. Ναι. ναι. Αλλά ουσιαστικά το, το φαγοπότι γίνεται από, τι από τις δημόσιες ε, αρχές, από τους δημόσιους οργανισμούς. Από την ανεπάρκεια του δημοσίου. Από την ανικανότητα θέλετε, ανεπάρκεια ναι. θέλετε. Μην πω καμιά άλλη Έτσι. λέξη, αλλά αυτό είναι η, αυτή είναι Έτσι. η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, Κατανοητό. να, σας... να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.